Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πιερία. Καταρχήν, ποια είναι. Όντως, παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο σε χωριά της Πιερίας. Mm-hmm. Κόσμος κυρίως από την Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω του ότι έχουν κλείσει σχεδόν τα πάντα, να επισκέπτονται χωριά. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι προκαλεί ανησυχία στους μόνιμους κατοίκους. Επιστρέφουν δηλαδή στις πατρίδες τους, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Να μείνουν στο χωριό. Κάνουν Πάσχα λίγο νωρίτερα, αλλά βέβαια η καραντίνα δεν είναι έτσι. Δεν δίνονται άδειες ειδικού σκοπού για να πάμε στα χωριά ή να εκδράμουμε έτσι, για να μείνουμε σπίτι. Ακριβώς. Προφανώς βρήκαν ευκαιρία για να κάνουν Πάσχα λίγο νωρίτερα. Αυτό βέβαια το φαινόμενο έτσι προκαλεί κάποια ανησυχία στους μόνιμους κατοίκους, όπου καταλαβαίνουμε όλοι ότι στα χωριά κυρίως ζουν ηλικιωμένοι, ειδικότερα, ιδιαίτερα σε όσο πιο μικρά χωριά υπάρχουν, και ανησυχούν έτσι. Εν τω μεταξύ έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, όχι απλά να επιστρέφουν στα χωριά, όπως μου λέγαν αρκετοί από, που επικοινώνησα από διάφορα χωριά της Πιερίας, να κάνουν και βόλτες μέσα στα χωριά, τα καφενεία βέβαια όλα είναι κλειστά. Το επισημαίνουν αυτό και ανησυχούν οι άνθρωποι και είναι λογικό, ιδιαίτερα με όσα έχουμε δει να γίνονται στα δύο χωριά της Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκονται ήδη σε καραντίνα, έτσι, πολύ μικρά χωριά, και βρέθηκαν 10 άτομα από αυτούς να νοσούν ήδη με τον κορονοϊό. Μικρά χωριά και κατοικούνται κυρίως από ηλικιωμένους. Βεβαίως. Και τέτοια μικρά χωριά με κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους έχουμε σε όλη την επικράτεια, γιατί κακά τα ψέματα η Ήπεθρος έχει ερημώσει. Στην Κατερίνη να επισημανθεί αυτό, Όλγα, διότι δεν είναι περίοδος, έτσι, ξέρεις, έκλεισε το σχολείο, έκλεισαμε τη δουλειά και τα λοιπά, ή είμαστε στην πόλη, έχει πιο πολύ κόσμο, κινδυνεύουμε πιο πολύ, ας πάμε στο χωριό. Και εκεί βάζουμε σε κίνδυνο κάποιους άλλους ανθρώπους. Ναι, ούτε να πάμε τα παιδιά. Δηλαδή, καλό είναι ο καθένας, ειδικά αν δεν έχει δουλειά και αν είσαι στη τρίτη ηλικία, να κάτσει σπίτι και να βγεις έτσι για τα απολύτως απαραίτητα. Βέβαια, όσον αφορά έτσι το θέμα των ηλικιωμένων, να σου πω ότι γενικά και στην Κατερίνη, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες κυκλοφορούν ηλικιωμένοι. Έχουμε δει ηλικιωμένους στις τράπεζες να πηγαίνουν απλά για μια απλή ενημέρωση βιβλιαρίου, χωρίς δηλαδή να έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Μου το έχει μεταφέρει αυτό έτσι ένας συμπολίτης μας. Γενικά στην λαϊκή αγορά που είχε το περασμένο Σάββατο. Ενώ βλέπουμε από νεότερες ηλικίες να προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα, η τρίτη ηλικία που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κατάστασης που βιώνουμε, να μην πειθαρχεί και τόσο. Είναι κάπως οξύμορο. Mm-hmm. Στην Κατερίνη ο πληθυσμός πειθαρχεί, στην πόλη της Κατερίνης. Πρώτα απ' όλα είναι κλειστά τα πάντα, έτσι, είτε καφέ και... Έχουν κλείσει ήδη και τα μαγαζιά. Αύριο κλείνουν και τα εμπορικά. Ναι, η Κατερίνη πλέον κινείται σε ρυθμούς κορονοϊού, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, πρωινές ώρες, κόσμος εργάζεται, πηγαίνει για κάποιες εργασίες και τα λοιπά. Υπάρχει μια κίνηση στην πόλη, αλλά γενικά από το μεσημέρι και μετά σχεδόν δεν κυκλοφορεί ψυχή έξω. Δηλαδή στο κέντρο της πόλης είναι ελάχιστοι αυτοί που κυκλοφορούν. Γενικά ναι, υπάρχει μια πειθαρχία σε όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια είχαμε συμπτώματα και εδώ με κάποιους καταστηματάρχες να είχαν ανοιχτά τα καταστήματα, τους οποίους βέβαια και τους συνέλαβε η αστυνομία, αλλά ήταν μεμονωμένες έτσι περιπτώσεις. Άρα το πρόβλημα είναι κυρίως στις κοινότητες, στις μικρές κοινότητες με τους ηλικιωμένους. Όχι, δεν θα το λέγαμε πρόβλημα. Μια ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι. Εγώ άλλως να πούμε ότι σε επίπεδο νομού Πιερίας μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Πρόκειται για τον 65χρονο που νοσηλεύεται στον Παπα-Νικολάου και την σύζυγό του, έτσι, που μεταφέρθηκαν από το νοσοκομείο της Κατερίνης. Και έχει εντοπιστεί από που μολύνθηκαν. Είναι στα λεγόμενα ορφανά κρούσματα. Αυτό βέβαια προκαλεί μία ανησυχία, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έτσι δεν είχε κάποια επαφή με ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό ή με έτσι κάποια άτομα
τα λεγόμενα υψηλού κινδύνου που να φέρανε τον ιό. Αυτό είναι. Ή δεν πήγε ο ίδιος στο εξωτερικό. Γι' αυτό και λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Δηλαδή, όλες οι υπηρεσίες, οι Δήμοι πλέον λειτουργούν πάρα πολύ αυστηρά. Στο Δήμο Κατερίνης σχεδόν όλες οι υπηρεσίες έχουν κλείσει. Μόνο με ραντεβού εξυπηρετείται ο κόσμος. Υπάρχει έλεγχος στην είσοδο. Το ίδιο και στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Το ίδιο ισχύει και στους άλλους Δήμους της Πιερίας. Δηλαδή, και η τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβε ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα να προστατεύσει και το προσωπικό των υπηρεσιών αυτό, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Δηλαδή πολλά πράγματα πλέον γίνονται τηλεφωνικά και αυτό που λένε όλοι είναι μην βγείτε εάν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Από εκεί και πέρα η αγορά λειτουργεί κανονικά, η τροφοδοσία δεν υπάρχει θέμα σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Οι λαϊκές αγορές επίσης, βέβαια το Σάββατο είχε αρκετό κόσμο η λαϊκή της Κατερίνης, είναι η κεντρικότερη λαϊκή αγορά της Πιερίας αυτή που γίνεται κάθε Σάββατο στην Κατερίνη και ήταν αναμενόμενο. Βέβαια ήδη αναμένεται και η σχετική οικία για το πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές. Είχε και κάποιες δηλώσεις το πρωί έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός. Όχι ότι θα κλείσουν, απλά θα πουλούν οι λαϊκές πλέον ό,τι έχει να κάνει σχέση με τρόφιμα και όχι με εμπορικά, έτσι, βιομηχανικά είδη. Ναι, αλλά είδη, ναι. Ναι. Επίσης, να σου πω ότι είχαμε ένα άλλο παράδοξο εδώ στην Πιερία, συγκεκριμένα στον Κολυνδρό. Κάποια άτομα εκμεταλλευόμενοι όλη αυτή την αναστάτωση των ημερών και το ότι τα σχολεία είναι κλειστά, διέριξαν το δεύτερο δημοτικό σχολείο Κολυνδρού προχθές και αφαίρεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προτζέκτορες και διάφορα άλλες ηλεκτρικές συσκευές που είχε το σχολείο συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν από την αστυνομία, όπως και τα κλοπημαία. Πρόκειται για τρεις νεαρούς, δύο Έλληνες, ένας αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι βέβαια και συνελήφθησαν. Τα κλοπημαία φυσικά επέστρεψαν στο σχολείο. Βέβαια έχει υποστεί και αρκετές φθορές και το σχολείο, η αίθουσα ιδιαίτερα εκεί που ήταν η αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου. Δυστυχώς η τήρηση των έκτακτων μέτρων μπορεί να φέρει και παράπλευρες απώλειες και μπορεί να δούμε και άλλα τέτοια φαινόμενα σε κλειστούς χώρους, σε χώρους κοίταξε, δηλαδή. Κοίταξε, και πολλοί επαγγελματικοί χώροι πλέον θα είναι κλειστοί για πολλές μέρες. Εντάξει, η αστυνομία φαντάζομαι λαμβάνει δυστυχώς τα μέτρα. Γενικά υπάρχει επιτήρηση από τις δυνάμεις της αστυνομίας σε επίπεδο νομού και στην πόλη και στην Ήπεθρο, σχεδόν όλο το 24ωρο. Πρώτα απ' όλα για να ελέγξουν αν υπάρχει συμμόρφωση στις αποφάσεις για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορονοϊό, από εκεί και πέρα για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς και κουράγιο σε όλους μας, έτσι, να το ξεπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό. Κουράγιο και όχι πανικό. Βεβαίως, εννοείται. Καλό σας απόγευμα.